τα outfit μου σήμερα τα έχω φτιάξει μόνη μου. Ελπίζω να εκτιμηθεί. Χαίρετε! Καλώς. Τι κάνετε, είμαι η Ελένη Μαρμάρου. Ναι. Είμαι 27 ετών και ήρθα να με κρίνετε. Καλώς ήρθες, Ελένη. Καλώς σας βρήκα. 27 από? Από Αθήνα. Mm-hmm. Είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός. Α, τι ωραία. Δασκάλα χορού και χορογράφος και επαγγελματίας ηθοποιός. Α, όλα αυτά. Ό,τι πρόλαβες καλεστέκος ήρθα να κάνεις τόσες σπουδές. Προλαβαίνω τα νέα παιδιά, μην νομίζεις, τέλειο. Και σπουδές και να δουλεύεις και... Πραγματικά. Αρχιτέκτονας μηχανικός, ηθοποιός, δασκάλα χορού. Χορογράφος. Εμείς στο γυμναστήριο δεν προλαβαίνω να πάμε. Εγώ δηλαδή, γιατί εδώ οι άλλοι προλαβαίνουν. Το γυμναστήριο αργά το βράδυ. Απλά δεν είναι απέναντι γυμναστήριο. Πας και γυμναστήριο. Και δημιουργώ κιόλας, γιατί μου αρέσει πολύ η δημιουργία. Τι? Αυτά τα έχω φτιάξει μόνη μου. Αυτά είναι γραβάτες. Γραβάτες, το παπούτσι, έχω βάλει ρολόγια κτλ. Τι ώρα είναι? Αμέσως. 12. Αυτό το οποίο έχεις φέρει σήμερα εδώ πέρα σε σχέση με το κόνσεπτ που θέλεις να μας μιλήσεις λίγο. Ναι. Λοιπόν, είναι. Πάω σε μια alternative έκθεση στο Brooklyn της Νέας Υόρκης με θέμα Find Your Personality. Βρες την προσωπικότητά σου. Όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο φέρνουν από ένα έργο τέχνης τους, είτε πίνακα, είτε λεπτότητα, είτε οτιδήποτε, με την προϋπόθεση ότι ο θεατής όταν πάει και μπει σε αυτό το χώρο, να μπορέσει να ανακαλύψει έτσι ένα βαθύτερο και αληθινό εαυτό του. Που δεν το έχει ανακαλύψει προς το παρόν. Οπότε και εγώ μέσα σε όλο αυτό πάω να ανακαλύψω το ποια είμαι. Και να βρω το ποια είμαι. Και αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά απέναντί μου, δεν σου κρύβω ότι με μπερδεύει πάρα πολύ. Και τολμώ να πω ότι δεν μου δείχνει και τίποτα, δεν μου λέει κάτι σε σχέση με σένα. Οπότε, μοιραία, αυτό το οποίο έχω να σου πω εγώ ως Γιώργος και στο λέω με πολύ αγάπη, είναι ότι από τη δική μου τη μεριά δεν θα μπορούσα να σε δω στο ταξίδι που ονομάζεται My Style Rocks. Το εκτιμώ. Εκτιμώ το σχόλιο αυτό. Θεωρώ ότι το My Style Rocks θα μου δώσει ένα πάτημα και ένα βήμα στο να βρω και την αισθητική μου λίγο περισσότερο και να ανακαλύψω το personality. Λοιπόν, Ελένη, εντάξει, νομίζω ότι εσύ είσαι σαφής. Ναι, ναι. Ολοκλήρωσες, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, Ελένη μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τόση ώρα σε ακούω να μιλάς, είσαι πολύ πνευματώδης και όπως καταλάβαμε όλοι, κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Εκεί να ξέρεις ακόμα και ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος χάνεται. Δηλαδή, το που θα πρωτοδώσει το βάρος του, το χρόνο του, την ουσία του και επειδή είσαι μικρό κορίτσι ακόμα, θα πρέπει πραγματικά να εστιάσεις τι θέλεις να κάνεις, πού θέλεις να πας και πού θέλεις πραγματικά να πετύχεις. Mm. Εδώ τώρα ξέρεις τι γίνεται. Ασχολήθηκες τόσο όσο, γιατί είσαι έξυπνη και φαίνεται, για λίγο χρόνο σε σχέση με το bootcamp το σημερινό. Σήμερα βλέπουμε κορίτσια τα οποία για εκείνα δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δηλαδή στυλιστικά, εμφανισιακά, τα μαλλιά, το make-up, κάτι το οποίο σίγουρα ένα τζιν δεν το αντικατροπτίζει. Mm. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, αν σας βάλουμε όλες μαζί, φοράς ένα τζιν. Εγώ θα ήθελα να σε δω στο My Style Rocks, γιατί πιστεύω ότι έχεις potential, ας πούμε, να δείξεις πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μέχρι εκεί, όχι ότι είναι ικανοποιητική η σημερινή σου εμφάνιση. Ευχαριστώ και εύχομαι, αν περάσω, να σας βγάλω ως προπρόσωπη, πραγματικά. Ελένη, όντως χρειάζεται χρόνος να δομήσει κάποιος την προσωπικότητά του. Και στο My Style Rocks ο χρόνος δεν είναι τόσο πολύς. Και ψάχνουμε όντως κορίτσια με προσωπικότητα, με στόχο, να είναι ανταγωνιστικά, να αφιερώνονται στο διαγωνισμό που είναι πάρα πολύ επιδυτικός. Εσύ καταλαβαίνεις ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί θα μπορούσες με κάποιον τρόπο όλα να τα μπλέξεις. Αλλά βλέπω μια πάρα πολύ ακατάστατη εικόνα. Βλέπω ότι κάτι πήγες να κάνεις, έχεις κάποιες ιδέες, δεν ξέρεις πού να σταματήσεις. Καταλαβαίνω ότι βλέπει η Έλενα. Είμαι πιο πολύ με τον Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση δεν έχεις. Δεν έχεις... Θα ήθελα να μου δώσετε πάντως την ευκαιρία για να σας δείξω τι
μπορώ να κάνω, πραγματικά. Είναι μόνο 8 θέσεις για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Βεβαίως θα μπουν πολλά κορίτσια στη συνέχεια. Δεν βλέπω κάτι που να μην τρικάρει, συγγνώμη. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή ευχαριστώ σε ό,τι κάνεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πήρα μόνο ένα like από την κυρία Έλενα. Αποδέχτηκα τα σχόλιά τους και την κριτική τους. Σαφέστατα είναι στον χώρο και τόσα χρόνια. Είναι λογικό να έχουν μια αλφα άποψη. Τη δέχομαι, την ακούω και αν κάτι από αυτό μπορώ να κρατήσω, θα το κρατήσω και θα το βάλω στις επόμενες στιλιστικές μου επιλογές.